Καλημέρα κύριε Ρίγα. Πάνω καλημέρα, Ρίγα. Κύριε Τάκη και κύριε Κοραή. Καλημέρα σας. Εγενέ πάσε, είπε χθες ο κύριος Ματζουράνης, θα συμπορευθούν και θα συνασπιστούν για να μην εκλεγεί ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος θεωρείται για τον κύριο Ματζουράνη η καταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς... Για σας είναι καταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Κασελάκης. Πρέπει να του δοθεί έτσι κι αλλιώς η ευκαιρία να ξαναδιεκδικήσει την ηγεσία. Κυρία Κοραή και κύριε Ρετάκη, καταστροφή, να το πω έτσι, προβληματική κατάσταση για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν μου αρέσει η λέξη καταστροφή που τη χρησιμοποιούν. Η προβληματική κατάσταση για το ΣΥΡΙΖΑ είναι όλη αυτή η εσωστρέφεια η οποία έχει δημιουργηθεί όλο αυτό το διάστημα και οι ευθύνες είναι από όλους μας. Όλοι έχουμε το μερίδιο της ευθύνης μας και κανείς δεν μπορεί να πει ότι εγώ έχω την απόλυτη αλήθεια. Και δεν το αντιλαμβάνομαι αυτό, γιατί κοιτάξτε να δείτε. Με όποια απτική να βλέπει κάποιος τα πράγματα, εδώ που έχουμε φτάσει, όποιος και να είναι ο επικεφαλής του κόμματος, θα έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα σε σχέση με την ανάταξη του κόμματος και με την αφαιρεγκαιότητα που έχει βγει προς τα έξω, που δεν είναι, θα σας έλεγα, η αφαιρεγκαιότητα αυτή, δεν είναι πραγματική με την έννοια, αποτυπώνεται μέσα στις δημοσκοπήσεις, δεν είναι πραγματική με την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει όλο αυτό το διάστημα, παρόλο τα προβλήματα, προτάσεις που λύνουν, δίνουν διέξοδο από την καταστροφική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και στο φορολογικό και στα εργασιακά. Αντιλαμβάνεστε όμως, κύριε Ρίγα, ότι όλες αυτές οι θέσεις σας, πολλές από τις οποίες όντως είναι ενδιαφέρουσες, πάνε σε δεύτερη θέση και εσείς τώρα... Το θέμα είναι να ξεκαθαρίσει το κομματικό τοπίο. Πώς μπορεί να ξεκαθαρίσει, έτσι σας το θέτω ευθέως το ερώτημα, με τις λιγότερες απώλειες. Και σας κάναμε ερώτηση και για τον κύριο Κασελάκη και για αυτά που ακούγονται και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Σας είπα τις ευθύνες και πώς γίνεται τώρα οι απώλειες. Κοιτάξτε να δείτε, η δημοκρατία είναι δεδομένη. Εκτός αν την αφήσει κάποιος. Άρα λοιπόν με μια δημοκρατική εκλογή πρέπει άπαντες να αποδεχτούν, όποιος και να είναι ο επικεφαλής του κόμματος την επόμενη μέρα, πρέπει να αποδεχτούν τη συνέχεια και την συλλογική λειτουργία του κόμματος και όχι την εν πάση περιπτώσει τη ρευστοποίηση του. Έχω πει σε πάρα πολλές δημόσιες τοποθετήσεις μου εδώ και πάνω από τρεις μήνες, ο κ. Στάκης θα το θυμάται, πάνω από τρεις μήνες το έχω πει ότι υπάρχει μια προσπάθεια ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ από κέντρα διάφορα. Είτε είναι οικονομικά είτε δημοσιογραφικά, δεν έχει σημασία αυτό τώρα. Ούτε ονόματα υπάρχουν, ούτε τίποτα. Δεν είναι και το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι παρεμβαίνουν. Καλώς κάνουν από τη μεριά τους. Εμείς τι κάνουμε. Όταν λέτε ρευστοποίηση, εννοείται διάλυση, εννοείται ένταξή τους σε άλλο σχήμα. Αυτό σημαίνει. Όχι, η ρευστοποίηση σημαίνει, κύριε Τάκη, ότι να μην έχει δυναμική ο ΣΥΡΙΖΑ με τους οποιουσδήποτε τρόπους. Και ταυτόχρονα, ουσιαστικά μια χειραγώγηση, η δική μου εκτίμηση, έτσι δεν στα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ, χειραγώγηση του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι στρατηγικό λάθος. Τα δύο κόμματα, τα ιστορικά πολιτικά της προοδευτικής δημοκρατικής αριστερής παράταξης, πρέπει να παραμείνουν και να βρουν τον τρόπο που μπορεί να το κάνουν αυτό. Εγώ είμαι ανοιχτό σε αυτό. Τον τρόπο συμπόρευσης κάποια δεδομένη στιγμή εκλογική με την αυτοτέλειά τους, με πρόγραμμα που θα λύνει τα προβλήματα. Αυτό είναι ενδιαφέρον που μας λέει. Μα δεν σας είπα, κυρία Κοραή, δεν έλεγα κάτι άλλο. Ξέρετε, εγώ είμαι πολύ Λέω κάτι το οποίο είναι απόφαση του συνεδρίου. Κύριε Ρίγα, αυτό που λέτε πάντως για ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ και χειραγώγηση του ΠΑΣΟΚ το είχε πει και πριν χάσει την θέση του και ο κύριος Κασελάκης. Προφανώς ο Στέφανος ο Κασελάκης αντιλαμβάνεται και αυτός με ένα σκεπτικό συγκεκριμένο τα πράγματα. Δεν σημαίνει εν πάση περιπτώσει ότι επειδή συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε δεν είναι πραγματικό αυτό. Όχι, απλά το επισημαίνω. Επειδή δεν είναι πραγματικό, είναι πραγματικότητα αυτή. Και αυτό συμβαίνει και είναι φανερό, δηλαδή δεν νομίζω ότι κανένας έχει καμία αντίρρηση σε αυτό. Μάλιστα. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή το εσωτερικό το οποίο το δικό μας εμπλέκεται, η θελημένα ή άθελα, λέω συγκεκριμένες φράσεις, όσοι συμμετέχουν σε αυτή την κατάσταση του εσωτερικού του ΣΥΡΙΖΑ παίζουν αυτό το παιχνίδι. Η θελημένα ή άθελα. Θα δούμε ποιοι είναι η θελημένα και ποιοι είναι άθελα τους. Μάλιστα. Εγώ θέλω λίγο να μου το πείτε πιο απλά αυτό για να το καταλάβω. Κύριε Ρίγα. Δηλαδή, τι παιχνίδι παίζουν είτε η θελημένα είτε άθελα. Δηλαδή... Είναι πολύ απλό, κυρία Κοραή. Είναι πολύ απλό. Όταν αυτό υπάρχει σαν σχέδιο εδώ και πάρα πολλούς μήνες, ανεξάρτητα
της κατάστασης η οποία υπήρχε στο ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι αυτή την ώρα ένθεν και ένθεν δημιουργούν αυτή την τη ρευστοποίηση εντός ΣΥΡΙΖΑ και την τη σύγκρουση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και την εσωστρέφεια, προφανώς ή το κάνουν σκόπιμα ή το κάνουν άσκοπα. Δεν το καταλαβαίνουν όμως. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο πάντα. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο πάντα. Γιατί, για να το πούμε έτσι, αν μου επιτρέπετε, αν το κατάλαβα σωστά, γιατί έτσι πρημοδοτείται κατά κάποιο τρόπο το ΠΑΣΟΚ. Φεύγουν από εσάς και πάνε εκεί, τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις. Εντάξει, αυτό δεν το γνωρίζω αν πάνε ή δεν πάνε. Ναι. Προσέξτε τι γίνεται όμως. Όταν θέλεις να έχεις ένα. Ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το πρόβλημα. Στο σύστημα συνολικά. Άρα λοιπόν, μια κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ. Με έναν τρόπο. Και ταυτόχρονα ένα μικρό ΠΑΣΟΚ το οποίο είναι χειραγωγημένο. Είναι προφανές ότι διευκολύνει ορισμένα πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε. Το αποτέλεσμα των εκλογών μπορεί να μην ήταν το καλύτερο δυνατόν που ενδεχομένως θα θέλαμε. Ναι. Ήταν όμως μια σταθεροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν πολύ, πολύ συγκεκριμένη. Αυτό δεν διευκόλυνε με κανέναν τρόπο αυτό που σας εξηγώ. Μάλιστα. Ναι, άρα, ναι, λοιπόν, ναι. Άρα λοιπόν, αυτό πιστώνεται και στο Στέφανο. Όχι συλλογικά, στους μας πιστώνεται και στο Στέφανο γιατί κράτησε αυτό το ποσοστό. Μάλιστα. Άρα όλη αυτή η ιστορία αυτή την ώρα που δημιουργείται. Δυστυχώς δεν προσφέρει καλές υπηρεσίες στο συλλογικό μας υποκείμενο. Άρα μας λέτε επί της ουσίας ότι η απόφαση να κηρυχθεί έκπτωτος ο κύριος Κασελάκης συμβάλλει σε όλο αυτό που είπατε, στη ρευστοποίηση και στην... Νομίζω ότι το ξέρετε κύριε Τάκη, το έχω πει εγώ, ναι. Ήμουν ψήφισα κατά της μορφής. Το ξέρω, είμαι αντίθετος, όχι επειδή ήταν στη φαρούσα φάση ο Στέφανος, ο Κασελάκης. Είμαι αντίθετος στο άρθρο αυτό από τότε που έχει μπει στα καταστατικά του συνασπισμού. Γιατί η μορφή είναι βαρύ πράγμα. Δεν μπορείς να κάνεις μορφή και μετά την επόμενη μέρα να είσαι με τον οποιοδήποτε άνθρωπο τόσο εύκολα μαζί του. Μάλιστα. Με συγχωρείτε. Άρα λοιπόν πολιτικά λύνονται τα ζητήματα. Δεν λύνονται με αυτόν τον τρόπο ούτε με χαρακτηρισμούς βαρύτατους. Οι οποίοι ακούγονται ένθεν και ένθεν όμως, έτσι. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Βαρύτατος χαρακτηρισμός δεν θα συμμετάσχω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν συμμετέχω, το ξέρετε πολύ καλά, ναι. Σε μια τέτοια λογική. Εγώ είμαι οπαδός των πολιτικών, δεν είμαι οπαδός των προσώπων και δεν είμαι οπαδός μιας τέτοιας κατάστασης που δημιουργείται σε ένα κόμμα το οποίο από το 89 είμαι τα ιδρυτικά του μέλη και έχω και την υπογραφή μου. Μάλιστα, θα και πάρετε, το τελευταίο μας... Κάτι, θα ναι, πάρετε ναι. Θέση υπέρ κάποιου υποψηφίου? Νομίζω το είπαν φανερό ότι δεν έχω πάρει ποτέ θέση για κανέναν πρόεδρο. Έχω στηρίξει όλους τους πρόεδρους από τη στιγμή που εκλέγονται, όλους τους πρόεδρους και τον Στέφανο το στήριξα. Από τη στιγμή που εκλέγονται όλους τους πρόεδρους. Και το κάνω αυτό γιατί σας είπα, δεν είμαι οπαδός προσώπων πολιτικών. Εγώ θα αποχωρήσω ή θα διαφωνήσω με το κόμμα μου όταν θα αλλάξει ρότα σε πολιτικά. Δηλαδή, παράδειγμα, λέω, έχουμε στα εθνικά μια άλλη θέση. Αλλαγή της θέσης αυτής της πολύπλευρης πολιτικής. Καλά, σωστά. Ή για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όταν αρχίσουν να αλλάζουν θέσεις είτε στα εργασιακά, τότε είναι προφανές ότι εγώ θα διαφωνήσω. Μάλιστα. Και το τελευταίο μας ερώτημα, κύριε Ρήγα. 1 με 3 Νοεμβρίου έχετε το συνέδριό σας. Εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω, οι υποστηρικτές του κυρίου Κασελάκη θα διεκδικήσουν το να ακυρωθεί η εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας να κριθεί έκπτωτος. Η άλλη πλευρά απαντάει ότι εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να μην ξαναβγεί ο κύριος Κασελάκης. Μήπως τελικά αυτό το συνέδριο, αντί να σας βάλει σε μία ρότα, δημιούργησε μεγαλύτερες συγκρούσεις? Κυρία Κοραή, όλα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο στην πολιτική. Αρκεί να ακολουθείς τις διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται σε ένα κόμμα και ταυτόχρονα να κάνεις πολιτική συζήτηση. Εγώ είμαι και μάλιστα στην Επιτροπή που θα παρουσιάσουμε το σχέδιο της πολιτικής απόφασης. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο το συνέδριο είναι ανώτατο όργανο του κόμματος, είναι κανονικό συνέδριο αυτό, έχει όλες τις αρμοδιότητες δηλαδή του κανονικού συνεδρίου, ο καθής και η καθεμιά μπορεί να βάλει όποιο θέμα θέλει. Το συνέδριο. Είναι σαφής αυτό. Εγώ σας μιλάω με βάση το καταστατικό. Είναι σαφές. Ερώτημα. Με βάση το καταστατικό, το συνέδριο μπορεί να ακυρώσει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής? Σας είπα, αν κάποιος ή κάποιοι το βάλουν και περάσει, μπορεί να το κάνει. Δεν έχει. Έχει όλο το δικαίωμα. Σας λέω τώρα από εκεί πέρα το τι θα επιλέξει. Ναι, άλλο αυτό. Πάντως καθίσει και κάθε μια ένα άλλο ζήτημα. Πάντως το συνέδριο μπορεί. Τα πάντα μπορεί να βάλεις. Όχι, άλλο τι μπορεί να βάλεις. Λέω το συνέδριο ως όργανο μπορεί να ακυρώσει την απόφαση. Προφανώς. Όχι, δηλαδή αν βάλω εγώ για παράδειγμα τώρα
να, εν πάση περιπτώσει, να μην είμαστε σε, να μην έχουμε αυτή την πολιτική θέση, ποιή πολιτική θέση, και περάσει, θα αλλάξει. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Είστε σαφείς. Σας ευχαριστούμε είναι πολύ. Κομμάτι, είναι ανώτατο όργανο. Είναι αυτό το οποίο αποφασίζει, τα αποφασίζει τα πάντα για τις πολιτικές, για τα πρόσωπα, για όλα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε, κύριε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Και εγώ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.